Με ένα και μόνο πείδημα βρισκόμαστε 100 και παραπάνω γενιές πίσω, στη λαμπρότερη περίοδο της ελληνικής ποίησης. Με αυτά τα λόγια εκφράστηκε ο μεγάλος αρχαιολόγος Ερίκος Σλίμαν κατά την πρώτη του επίσκεψη στην Ιθάκη. Σήμερα θα πραγματοποιήσουμε ένα οδηπορικό στην Ομερική Ιθάκη, έχοντας για οδηγό μας τον κύριο Σπύρο Αρσένη, πρόεδρο του Συλλόγου Φιλομήρων Ιθάκης. Στόχοι του? Να αναδείξουμε την Ιθάκη τόσο αρχαιολογικά όσο και φιλολογικά. Φιλολογικά η Ιθάκη αναδεικνύεται από το 1977, όταν για πρώτη φορά ο Δήμος Ιθάκης άρχισε να κάνει τα τριετή συνέδρια, παγκόσμια συνέδρια για τον Δήμο. Τη συμμετοχή εκατοντάδων καθηγητών από όλα τα ξένα πανεπιστήμια. Μυριστό. Αρχαιολογικά έχουμε αρχίσει από το 1984, μετά μιλάμε με την μεταπολεμική εποχή, με το Πανεπιστήμιο του Σεν Λούις που έκαναν τις καφές εδώ στην περιοχή του Αετού και με το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων που έκαναν τις καφές στη σχολή Ομήλου. Πότε αναδείχθηκε ο αρχαιολογικός χώρος των Αλαρκωμενών? Η περιοχή αυτή για πρώτη φορά έχει ερευνηθεί από την Αντική Αρχαιολογική Σχολή. Δηλαδή γύρω στο 1920 και μετά, μέχρι το 1935. Συνέχεια έκανα σκαφές και ο κ. Καλλιγάς, ο Έλληνας αρχαιολόγος. Και τέλος από το 1984 και μετά, μέχρι το 1990 περίπου, το 1995, έκανα σκαφές ο κ. Σιμεώνου με το Πανεπιστήμιο του Σεν Λούις, που σας είπα προηγουμένως. Εδώ έχει αποδειχθεί ότι είναι η αρχαία πόλη των Αλαρκωμενών, είναι δηλαδή η μετά την Οδυσσιακή εποχή, η δεύτερη πόλη της Ιθάκης, χτισμένη γύρω στο 800 π.Χ.